Είναι, φαίνονται εύκολα, αλλά δεν είναι, και ορισμένα άλλα είναι δύσκολα. Και ακολουθεί η επόμενη φάση που έχει τη δεύτερη διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα κλείσει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Θα κλείσει, αλλά έχετε μερικά θέματα σημαντικά. Ας πούμε, είναι θέμα η διοίκηση του υπερταμείου. Και πού βρίσκεται το πρόβλημα? Γιατί μαθαίνουμε, ας πούμε, ότι για παράδειγμα υπάρχει εμπλοκή. Απερίφθησαν οι προτάσεις. Απερίφθησαν οι δικές μας προτάσεις. Υπάρχει εμπλοκή και σε αυτό το θέμα και στο τι διαχειρίζεται το ταμείο. Ποιες δέκο μπαίνουν μέσα, υπό ποιο καθεστώς, τι πωλείται, τι δεν πωλείται, ποιος έχει το management κτλ. Για να δούμε που βρίσκομαστε σε αυτό το κομμάτι του υπερταμείου καταρχήν. Λοιπόν, δεν θα είμαι ιδιαίτερα αναλυτικός, όπως φαντάζεστε, μέσω της διαπραγμάτευσης δεν ήθιστε εξάλλου. Οπότε θα μείνω στην κεντρική ιδέα. Είναι δύο τα τμήματα, τα 15 προαπαιτούμενα που αφορούν από την πρώτη αξιολόγηση. Επίμαχο θέμα είναι μόνο, νομίζω, η διοίκηση του υπερταμείου και ένα-δύο θέματα άλλα τα οποία είναι μικρότερης σημασίας. Αυτό είναι το αντικείμενο των 15 που δίνουν τη δόση ουσιαστικά από την πρώτη αξιολόγηση. 2,8. Και η δεύτερη αξιολόγηση, η οποία είναι ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, θεσμικά τα περισσότερα και όχι οικονομικά, που αφορούν από το χρηματολόγιο μέχρι τις εργασιακές σχέσεις. Και επίμαχο εκεί προφανώς μεγαλύτερη σημασία των εργασιακών σχέσεων. Άρα θεωρώ ότι και είναι διαχειρίσιμες και οι δύο ενότητες. Υπάρχουν διαφορετικές, αλλά δεν βλέπω σημείο εμπλοκής τέτοιο που να. Στα πρόσφατα τα βρούμε, πιστεύετε? Γιατί προς το παρόν, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον, έχουν απορριφθεί τρεις προτάσεις ελληνικές ως μη ευρύτερης αποδοχής, ας πούμε, πρόσωπα. Κάτι τέτοιο ζητάνε από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ας περιμένουμε, νομίζω, να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Έχουν τεθεί στο τραπέζι, υπάρχουν. Όπως συμβαίνει συνήθως, διαφορετικές εκτιμήσεις. Τον επικεφαλής θα το δεχτούμε εμείς, τον κύριο Λεπά που έχει προταθεί? Γιατί είδα κάποιες αρχικές αντιδράσεις, αλλά λέω ποια είναι η κατεύθυνση. Περιμένουμε να γίνει συνολικά η διαπραγμάτευση για όλη τη σύνθεση. Νομίζω ότι συνδέουμε και τον πρόσωπο του Προέδρου με τα υπόλοιπα μέλη, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα με τα θέματα, έχει βούληση η ελληνική πλευρά να τα κλείσει άμεσα, σύντομα, μέχρι τέλος, όπως έχει τουλάχιστον δοθεί οδηγία? Αυτό καταλάβουμε ότι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τέλος του μηνός να κλείσουν όλα. Σαφώς. Θα κλείσουν, πιστεύετε? Σαφώς και θα κλείσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι επιδίωξή μας και θα συμβεί αυτό μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Και γιατί δεν κλείσαν, 15, και μέχρι τέλος Οκτώβρη να έχουμε προχωρήσει τη δεύτερη αξιολόγηση. Και ρωτάει ένας κόσμος, γιατί δεν κλείσαν? Έχουμε τελειώσει την αξιολόγηση από την αρχή του καλοκαιριού. Ορισμένα εξ αυτών των ζητημάτων, με τα προβλήματα που υπήρχαν, τις διαφωνίες, τις αντιπαραθέσεις κτλ., είναι ένα θέμα ψήφιση στη Βουλή. Το ελληνικό, για παράδειγμα, τι είναι? Σύμβαση το ελληνικό, να το φέρετε στη Βουλή, να την ψηφίσετε. Γιατί να μην έχουν κλείσει μέχρι τώρα και να. Η μία πλευρά μπορεί να. Δεν υποδηλώνει πολιτική βούληση, όχι, αλλά αρκετά από αυτά. Δεν είναι αυτόματα, δηλαδή θέλουμε μια τεχνική διαδικασία αρκετά περίπλοκη. Δεν υπάρχει αυτοματισμός, αύριο το πρωί το κάνω. Προετοιμάζεις και θέλω να υπενθυμίσω ότι τα θέματα αυτά δεν σταματήσαμε να τα συζητάμε σε τεχνικό κλιμάκιο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γίνονταν παράλληλες συζητήσεις. Ακριβώς. Άρα η ιδέα ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνω τέλος Ιουλίου και για διάφορους λόγους γίνεται το Σεπτέμβριο, δεν είναι πάντα πολιτική, δεν έχει μόνο πολιτική διάσταση. Αρκετά από αυτά έχουν και μια τεχνική διάσταση την οποία δεν μπορούμε να την. Στο ζήτημα της ένταξης στο ταμείο μεγάλων ΔΕΚ, όπως λέγαμε, η ΔΑΠΕ, η ΑΘ κτλ. Η κυβέρνηση έχει για την ένταξη και την εκμετάλλευση, έχει σαφή τοποθέτηση του ζητήματος? Μπαίνουν και οι 8. Μπαίνουν για πώληση, μπαίνουν κρατώντας το management εμείς ή δίνοντας το κάπου αλλού, κρατάμε το πλειοψηφικό πακέτο και πολλούμε το μειοψηφικό πακέτο. Έχουμε σαφή άποψη για το τι κάνουμε με αυτές τις ιστορίες εμείς και το τι ζητείτε από την άλλη πλευρά? Σαφώς και έχουμε για συγκεκριμένη στρατηγική. Αυτό έχει αποτυπωθεί στο θεσμικό πλαίσιο του υπερταμείου. Δηλαδή τι γίνεται με τις επιχειρήσεις στις οποίες μεταφέρονται και εντάσσονται εκεί. Υπάρχει διαχείριση του μετοχικού κεφαλαίου στο ενιαίο κουτί που αφορά τις κρατικές εταιρείες. Υπάρχει η σχέση που έχει το υπερταμείο με το αντίστοιχο Υπουργείο που χαράζει την πολιτική στο συγκεκριμένο τομέα. Άρα δεν αφαιρείται, δεν αναιρείται αυτή η πολιτική διάσταση που έχει
ο αρμόδιος υπουργός του να χαράσει την πολιτική του στον τομέα των συγκοινωνιών ή της ενέργειας σε σχέση με τις εταιρείες. Για την ενέργεια σκεφτόμουν τώρα, επειδή δεν αυτονομείται, δεν παραβιάζει το ρόλο του υπουργού. Το ότι μεταφέρεται μία δέκο στο ταμείο δεν αποδυναμώνει καθόλου. Γιατί, κύριε Υπουργέ, το ταμείο αποφασίζει. Τότε γιατί μεταφέρεται. Είναι, επαναλαμβάνω, είναι το γαλλικό μοντέλο. Είναι ο τρόπος που η Γαλλία χειρίζεται όλες τις κρατικές εταιρείες της και τις μετοχές που έχει, και δεν έχει μόνο σε δέκο στη Γαλλία, και η Ρενό έχει και πολλές εταιρείες η κρατική συμμετοχή. Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σε ένα ενιαίο ταμείο, το οποίο αποφασίζει για διάφορα θέματα στρατηγικής με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση αξίας της μετοχής, παίρνοντας και άλλες παραμέτρους υπόψη. Άρα μεταφέρονται μεν για να έχεις μια καλύτερη διαχείριση της κρατικής περιουσίας αναφορικά με τις συμμετοχές εταιρείες, αλλά δεν αποδυναμώνει καθόλου το ότι η πολιτική σε αυτούς τους τομείς αποφασίζεται από τους υπουργούς και διαμορφώνει το πλαίσιο της πολιτικής. Τώρα, διαβάζω αυτό που είπατε και εσείς χθες εδώ στην ημερίδα στη Θεσσαλονίκη για το ότι έκλεισε οριστικά ο κύκλος της ύφεσης. Ναι. Είναι κάτι σαν αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός πάνω κάτω για την ανάπτυξη. Είπε, θα έρθει ούτως ή άλλως. Αυτό μοιάζει σαν ένα νομοτελειακό περίπου. Δεν ξέρω πώς θα έρθει. Αν έχουμε κανένα ραντεβού συγκεκριμένο, να πάμε και να περιμένουμε άμα είναι. Αλλά πρέπει να το περιγράψετε. Ποια είναι η στρατηγική, η αναπτυξιακή στρατηγική. Με ποια εργαλεία θα έρθει αυτή η ανάπτυξη που περιμένουμε. Και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Αν θα είναι δίκαιη, αν θα είναι άδικη. Θα το δούμε. Αλλά πώς θα έρθει. Και γιατί είναι αισιόδοξο ότι συμβαίνει αυτό από τη στιγμή που τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου. Δεν είναι τόσο καλά. Ακόμα ύφεση. Ωραία. Παίρνουμε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου. Καταρχάς η βάση γιατί γυρίζει η οικονομία. Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, το πρώτο τρίμηνο διατηρεί αρνητικό πρόσημο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο του 2016 είναι το πρώτο τρίμηνο που έχουμε με θετικό πρόσημο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση είναι η ύφεση. 2,09 σε ετήσια βάση. Ιούνιος με Ιούνιος. Και συγκρίνουμε τρίμηνα με τρίμηνα του προηγούμενου έτους. Ναι, ακριβώς το ένα τρίμηνο με το άλλο. Σε ετήσια βάση είναι το μείον 0,9, δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά το δεύτερο τρίμηνο το 2016 είναι το πρώτο τρίμηνο που έχει θετικό πρόσημο, συν 0,2 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Θεωρούμε δεδομένο ότι το τρίτο τρίμηνο το καλοκαίρι θα συνεχίσει η ανωδική πορεία της οικονομίας. Και προσβλέπουμε στο κρίσιμο τελευταίο τρίμηνο του 2016, το οποίο αν συνεχίσει το θετικό συν, τρία τρίμηνα εμείς λέμε οικονομολόγοι διαδοχικά με θετικό πρόσημο, ότι δημιουργούν αυτή τη μεταστροφή στην οικονομία σε ετήσιο θετικό πρόσημο. Η οποία υποστηρίζεται όμως. Αυτό. Διότι τα στοιχεία από τη βιομηχανία μέχρι τις εξαγωγές δεν καλά. Μπορούμε να τα συζητήσουμε επί μακρόν αυτά τα στοιχεία, διότι δημιουργήθηκε η εντύπωση και στις εξαγωγές. Οι εξαγωγές, ξέρετε, τις μετράμε με το πετρέλαιο και τα προϊόντα του πετρελαίου και χωρίς αυτά. Ναι. Συνήθως τα κοιτάζουμε χωρίς αυτά, γιατί το πετρέλαιο παραμορφώνει την εικόνα, επειδή επηρεάζεται πάρα πολύ από την τιμή. Γι' αυτό και αν βγάλετε το πετρέλαιο, θα δείτε ότι οι εξαγωγές έχουν οριακή κάμψη. Δεν έχουν άνοδο, αλλά καθαρές εξαγωγές, και η μεταποίηση έχει συν πολύ ισχυρό τον τελευταίο χρόνο. Αυτό αποκινούμε άλλους δείχτες, την σταθερή πλέον μείωση της αύξησης απασχόλησης κατά 230.000, συν άλλους δείχτες, θεμελιώνουν αυτό που θεωρούμε ότι γυρίζει η σελίδα μας στο σημείο καμπής. Σε αιτήσια βάση θα έχουμε συν 2,7 Ιούνιο με Ιούνιο του 2017. Άρα ότι είμαστε στο οριακό σημείο που γυρίζει η οικονομία. Στην πραγματική οικονομία και στην αγορά αυτό προκύπτει, φαίνεται. Γιατί τώρα μπορεί να συζητάμε ώρες για τα στοιχεία και εσείς προφανώς είστε πιο ειδικός από εμάς, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και να λέει κανείς ό,τι θέλει γι' αυτά. Δεν τα αμφισβητώ αυτά που λέτε. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Απλώς λέω πώς στην πράξη φαίνεται στην οικονομία αυτό σήμερα. Όταν έχουμε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων. Προεξοφλείται ότι θα έχουμε ακόμα πάρα πολλά λουκέτα επίσης επιχειρήσεων με επίσημα στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς. Πώς προκύπτει αυτό που λέτε. Προκύπτει. Καταρχάς, συμφωνούμε απόλυτα ότι έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το πώς οι ίδιες οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν τα δεδομένα. Και νομίζω ότι η σταθεροποίηση και η μικρή οριακή στροφή αποτυπώνεται πρώτα απ' όλα στα οικονομικά των επιχειρήσεων των ίδιων. Αυτό να θυμόμαστε πάντα τώρα, ότι η αγορά έχει πολλά επιμέρους τμήματα τα οποία δεν πάνε όλα μαζί. Αυτό είναι μεγάλο μέρος της οικονομίας, δηλαδή μπορεί να έχει μια
σταθεροποίηση, μια θετική λειτουργία, άλλα τμήματα της οικονομίας να υφίστανται ακόμα κύριε Υπουργέ, την αλλά αρνητική. Υπάρχει μια κριτική προς την κυβερνητική πολιτική που λέει ότι είναι μια αντίφαση να λες στηρίζω την αναπτυξιακή προοπτική, είμαι, το είπε και ο Πρωθυπουργός, υπέρ του επιχειρήν, θέλω να διευκολύνω κτλ. Και ταυτόχρονα να έχεις τέτοια φορολογική πολιτική. Πώς αυτό δένει και γιατί αυτό είναι ένα περιβάλλον ελκυστικό και σε ποιους τομείς, από τη στιγμή που οι τράπεζες έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, είμαστε ακόμα σε φάση capital controls, έστω και σε μια επόμενη φάση, όχι όπως ήταν στην αρχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε ακόμα σε φάση capital controls και ταυτόχρονα, από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες έχουν μια σημαντική αδυναμία να ρίξουν χρήμα στην αγορά. Υπάρχει η ιστορία των κόκκινων δανείων επιχειρηματικών και άλλων που δεν έχει κλείσει ακόμα. Ποιος τροφοδοτεί την αγορά και σε περιβάλλον χρήματος και σε θεσμικό περιβάλλον, ώστε να ανατρέψει την κατάσταση? Σε επίπεδο χρήματος, που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας, το πιο σημαντικό. Και με επιτρέπετε, συγγνώμη, ναι, να σας το πω, επειδή ήταν και θέμα των ημερών και γινόταν μεγάλη κουβέντα για τις άδειες, ας πούμε, τις τηλεοπτικές κτλ. Γιατί, ας πούμε, μια επιχειρηματική, μια αντίληψη του επιχειρήν που λέτε εσείς και των επενδύσεων δυσκολεύει κάποιον ο οποίος λέει: έχω 60 εκατομμύρια, παιδιά, να τα βάλω. Και ένα άλλο που λέει: και εγώ 61 εκατομμύρια, να τα βάλω κι εγώ. Και του λέτε: όχι. Εγώ θέλω μέχρι τα 240, δεν θέλω άλλα 120. Δεν θέλω να μπω στο τηλεοπτικό τέτοιο, διότι ήταν μια δημοπρασία, είχε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Η δημοπρασία έχει τους δικούς της κανόνες και νομίζω ότι δεν επιδέχεται, θέλω να πω, μια δημοπρασία, εφόσον έχει επιλεγεί η δημοπρασία, έχει τους δικούς της κανόνες και αυτούς πρέπει να τηρηθούν, γιατί αλλιώς αλλοιώνεται πολύ η κατάσταση. Αλλά ας μείνουμε στην ουσία, η χρηματοδότηση της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν κλείσει τρία σημαντικά κεφάλαια που είναι πολύ θετικά. Πέρα από την ανακεφαλαιοποίηση που ήταν το πρώτο, το δεύτερο είναι ότι τώρα πια οι τράπεζές μας δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά την πρώτη αξιολόγηση. Ακριβώς όπως οι άλλες ευρωπαϊκές, άρα δεν έχουμε έκτακτη χρηματοδότηση, έλα και τα λοιπά, με το Weaver εξομαλύθηκε η κατάσταση. Άρα έχουν χρηματοδότηση. Και το τρίτο. Και δεν περνάει στην οικονομία. Και το τρίτο, το οποίο δεν περνάει ακόμα στην οικονομία, αλλά οι τράπεζες οι ίδιες δανείζονται πλέον όπως όλες οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Με τα μηδενικά επιτόκια. Και το τρίτο θετικό είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι τράπεζες για να ανοίξουν τη χρηματοδότηση είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων. Στον τρίτο αυτό τομέα έχουμε ψηφίσει όλη την νομοθεσία, δεν εκκρεμεί τίποτα στα νομοθεσία των κόκκινων δανείων. Άρα έχουν τα εργαλεία και εκκρεμεί ένα θέμα το οποίο είναι πολύ καθοριστικό και αφορά την δεύτερη αξιολόγηση, που είναι η διαχείριση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων που έχουν χρέη και στο δημόσιο και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που είναι μεγάλο μέρος. Μόλις θεσμοθετήσουμε και αυτό το εργαλείο, νομίζω ότι θα δούμε μια διαδικασία. Πότε θα αρχίσει να τρέχει αυτή η ιστορία, κύριε Υπουργέ? Ο πρώτης πρώτου θα αρχίσουν τα κόκκινα δάνεια, θα απελευθερωθούν στην πραγματικότητα? Τα έχουν αρχίσει κάποιοι πληστηριασμοί μεγάλων ακινήτων. Ναι. Έτσι δεν είναι? Τα δάνεια έχουν απελευθερωθεί. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για να αδειοδοτήσει τις εταιρείες οι οποίες θα εμπλακούν σε αυτή την ιστορία. Η διοίκηση, οι διοικήσεις των τραπεζών που πρέπει να οριστούν, να αλλάξουν μέχρι. Θα πρέπει ίσως να έχει γίνει και αυτό. Πότε θα κλείσει η ιστορία? Και αυτό είναι θέμα το οποίο ολοκληρώνεται άμεσα. Αναφερόμαστε στις τράπεζες που έχει κρατική συμμετοχή. Υπάρχει κρατική συμμετοχή. Ταμείο χρηματοπιστωτικών. Δεν έχει όλες. Στις δύο. Έχει εγκριθεί η πρόταση κυβερνητική για τη διοίκηση της Attica Bank? Νομίζω πως ναι, είμαστε στο τελικό στάδιο, δεν νομίζω να υπάρχουν προβλήματα. Ούτε θα υπάρξουν προβλήματα, μάλιστα. Τώρα να πάμε και λίγο στα θέματα που συζητάγαμε. Δεν θέλατε να τοποθετηθείτε πριν για τις τηλεοπτικές άδειες, ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο τρόπο, από ό,τι κατάλαβα. Δεν θέλετε να εμπλακείτε σε αυτή την κουβέντα, αν και είναι. Έχει και τεράστια επιχειρηματική διάσταση το ζήτημα και θα έπρεπε να πείτε μια κουβέντα, κατά τη γνώμη μου, για το πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, να μένουν χιλιάδες άνθρωποι στο δρόμο, άνεργοι, να κλείνουν υγιείς επιχειρήσεις, κερδοφόρες επιχειρήσεις, με απόφαση της κυβέρνησης. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοί μας στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τους έκλεισε η κρίση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση, έχουν κλείσει, έχουν φύγει, άλλες έχουν ανοίξει. Χαμός έχει γίνει στο τοπίο το επιχειρηματικό. Αλλά εδώ κλείνουν με κυβερνητική απόφαση. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό που χρήζει, νομίζω, σχολιασμό από έναν κορυφαίο υπουργό.
Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει από την παρούσα κυβέρνηση το αδιαφυσβήτητο γεγονός ότι 28 χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν την ευχαίρεια να κάνουν ό,τι σύστημα θέλανε. Και δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε ποτέ και τίποτα. Και αυτή η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει, ότι θα θέσει όρους, κανόνες και θα δώσει υπόσταση σε ένα ρυθμισμένο τηλεοπτικό τοπίο. Το έκανε. Ακούω και το έκανε με έναν τρόπο αδιαφυσβήτητο. Δεν υπήρξε. Επιλέγοντας την αγορά, θα σας πει. Επιλέγοντας ως μηχανισμό ένα μηχανισμό οικονομικό. Αυτό ήταν το δεδομένο. Κλείνοντας την αγορά όμως, το δεν μπορεί να το αφισβητήσετε. Όχι, όχι. Από εκεί και πέρα τώρα η προσαρμογή είναι προσαρμογή. Αναπόφευκτα, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο τρόπο. Μπροστά μας είναι να δούμε πώς οι συνέπειες αυτής της προσαρμογής θα απαλληλθούν, θα δημιουργηθούν λιγότερες αρνητικές συνέπειες. Mm-hmm. Αλλά το μεγάλο βήμα έγινε, κατά τη γνώμη μου, και είναι αδιαφυσβήτητη επιτυχία της κυβέρνησης. Ότι πλέον οι κανόνες είναι δεδομένοι, είναι διάφανοι και είναι ισχυροί για το δημόσιο συμφέρον. Έτσι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 28 χρόνια. Είναι. Σε διάφορες μορφές δεν έγινε. Εμείς τη δεσμευτήκαμε προεκλογικά και το κάναμε. Επομένως, συμφωνείτε και εσείς και με τον αριθμό, λέτε. Πέρα από τη διαδικασία, η διαδικασία ήταν αυτή που ήταν. Εμείς τη θεωρούμε ότι ήταν παροδία, αλλά δεν έχει σημασία η δική μας γνώμη. Σημασία έχει τι λέτε εσείς και κυρίως τι πράτε. Αδιαφυσβήτητη ανταγωνιστική διαδικασία. Εγώ λέω αν συμφωνείτε με τον αριθμό. Αδιαφυσβήτητη. Δημοκρατικά, ανοιχτά. Γιατί το θέμα έχει να κάνει και με την ελευθεροτυπία, με την ελευθερία της έκφρασης, με τη δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα επιχειρηματικά και με το πορτοφόλι που μας είπε ο κ. Παπάς. Ότι αυτό που χωρίζει τον επιχειρηματία από την άδεια είναι το πορτοφόλι. Δεν είναι μόνο το πορτοφόλι, δεν έχει να κάνει με τα μίντια. Δεν αγοράζει ένα σούπερ μάρκετ. Εκεί είναι το πορτοφόλι, όντως. Αν θα παίξει, ας πούμε, ο Σλαβενίτης να αγοράσει το Μαρινόπουλο, θα ρίξει τα λεφτά να σώσει τις εταιρείες και τους εργαζόμενους. Θα συμφωνήσετε όμως μαζί μου ότι πρέπει να είναι βιώσιμα τα κανάλια. Φυσικά πρέπει να είναι βιώσιμος. Αυτό είναι κρίσιμο. Αυτό είναι απόλυτο. Αγοράσουμε. Ωραία. Είναι. Αυτή η αποτίμηση έγινε. Βγήκε αυτός ο μαγικός αριθμός στα 4 που εγγυώνται τη βιώσιμότητα. Από εκεί πέρα νομίζω σίγουρος. Ότι όλη η κριτική που έχει γίνει δεν έχει βρει ένα ισχυρό σημείο απέναντι στην επιλογή της κυβέρνησης. Ισχυρό σημείο. Τα ακούω όλα με... ότι θα μπορούσε να ήταν περισσότερα χρήματα, περισσότερες οι άδειες κλπ. Αλλά νομίζω ότι της ουσίας είναι μια επιλογή η οποία έγινε και η οποία οδήγησε σε άριστα αποτελέσματα. Να σας πω, και κύριε Υπουργέ. Διαδικασία, να σας πω, κύριε Υπουργέ, και κάτι κανείς. Άλλο που το συζητούσαμε πέρα από την αντίληψη που είχε ο καθένας για αυτά τα θέματα. Αν το πρόγραμμα, τα συγκεκριμένα προγράμματα που επελέγησαν για τη δημοσιονομική προσαρμογή και τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου όλα αυτά τα χρόνια είχαν ως βασικό τους χαρακτηριστικό τη συγκέντρωση. Πολλοί κάνουν μια κριτική, ας πούμε, στην ιστορία των μνημονίων, λέγοντας ότι η βασική τους κατεύθυνση ήταν η συγκέντρωση. Να σπάσει ένα μοντέλο που ήταν απλωμένο. Κάποιοι. 4 σούπερ μάρκετ, λέω τώρα. 4 μεγάλες υπεραγορές. 2-3 ξέρω εγώ σε άλλους τομείς κτλ. Είναι σαν να βλέπει κανείς το ίδιο να συμβαίνει και σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή μια υπερσυγκέντρωση στα χέρια λίγων. Αυτό είναι το μοντέλο που επιδιώκεται. Εγώ θυμάμαι το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κριτική, για παράδειγμα, στο θέμα της κυριακάτικης εργασίας, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, λέγοντας ότι η κυριακάτικη εργασία οδηγεί στη διάλυση της μικρομεσαίας επιχείρησης, μαγαζιού κτλ. Και στη συγκέντρωση στα χέρια λίγων. Αυτό είναι και το μοντέλο στα μίντια. Και στο επιχειρηματικό πεδίο, εγώ δεν λέω μόνο τα δημοκρατικά, τα πλουραλιστικά κτλ. Το επιχειρηματικό πεδίο. Η συγκέντρωση είναι ώστε να έχουμε ισχυρούς ομίλους σε διάφορους τομείς της οικονομίας ή της οικονομικής δραστηριότητας και να είμαστε εντάξει. Τι να σας πω, δεν ξέρω αν τα μέσα στα μίντια είναι το κατεξοχήν τοπίο. Δηλαδή, όπου υπάρχει δημόσια άδεια, για να είναι ακριβής. Όπου υπάρχει δημόσια άδεια ότι είναι το κατεξοχήν πεδίο για άσκηση της πολιτικής, όλοι χωράνε και όλοι μπορούν. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η ελληνική οικονομία συνολικά παραμένει με έντονη παρουσία της μικρομεσαίας επιχείρησης. Παραμένει αυτό. Εκεί έχει επικεντρωθεί και η αναπτυξιακή μας στρατηγική ακριβώς. Mm-hmm. Αν δείτε όλα τα νομοθετήματα για το αναπτυξιακή στρατηγική που αναφέρατε πριν, που είναι συστατικό στοιχείο της ανάπτυξής μας, θεωρούμε ότι από εκεί θα προέλθει ο μεγάλος όγκος των ιδιωτικών επενδύσεων. Με αυτή τη φορολόγηση που έχουμε στην Ελλάδα, με αυτό το περιβάλλον, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να δίνει τουλάχιστον μια προοπτική ότι
σε ένα-δύο χρόνια μετά το 18, μετά το 28. Έδωσε μετά το 18, ζήτησε μειωμένα πλεονάσματα και χώρο για ελαφρύνσεις. Απορρίπτεται αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Και φορολογικές με ένα αλληλογισμένο τρόπο ακριβώς για να οικονομηθεί αυτό το στοιχείο. Θέλω μια απάντηση, αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι έχει τεθεί προς συζήτηση η ρύθμιση των εκπτώσεων για τους νέους επαγγελματίες και τους αγρότες που περιλαμβάνει το ασφαλιστικό στις φορές. Ισχύει αυτό? Το συζητάμε? Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα συζητήσουμε ακύρωση ρυθμίσεων που έχουμε κάνει στο... Έχει τεθεί το θέμα από τους εταίρους? Δεν το έχω στην ατζέντα μου. Δεν το έχετε εσείς στην ατζέντα σας. Μας κάνετε και ένα σχόλιο για τις υβριστικές εκφράσεις του κ. Πολάκη εναντίον δημοσιογράφου? Αποκλείεται να σχολιάσω, συνάδελφο, και δυσυντοποιείται οπότε. Α, παίζει ρόλο και αυτό, λέτε. Εσείς θα τις κάνατε? Αποκλείεται να σχολιάσω, σας είπα. Εσάς ρωτάω, αν τις κάνατε. Όχι, δεν είναι. Σας λέω. Αν σε έναν συνάδελφο και μάλιστα υποψήφιο άνθρωπο. Συνάδελφο, συντοπίτη. Εντάξει. Ναι, όχι, λέτε. Συνάδελφο υπουργό, δεν γίνεται. Μάλιστα. Θα σας καλημερίσουμε, κύριε Υπουργέ. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης και στην πρώτη και στη δεύτερη φάση. Θεωρείτε ότι το ποσό, για να κλείσουμε με αυτό, των 2,8 θα εκταμιευθεί πότε? Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε τέλος Σεπτέμβρη και εκταμιεύεται το πρώτο 15ο του Οκτώβρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε.